γλυκά, με έναν πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο και μια πολύ γλυκιά ηθοποιό, την Κατερίνα Τσάβαλου. Νομίζω είναι συμπαθής σε όλο τον κόσμο. Την αγαπάμε πολύ, Νάτι, την αγάπη μου. Την επίσης γλυκιά Δήμητρα Καλφούτζου. Την αγάπη. Για να κάνουν γυμναστική στο Alter Life, όπου γυμνάζεται. Και εκεί έχασε και τα κιλά της εγκυμοσύνης. Ανάμεσα στις παραστάσεις που παίζει στο βαφτιστικό της κυρίας στη θεατρική σκηνή Αθηναής. Και τι είπε για το πώς έχασε τα κιλά. Αν ισχύει ότι όταν θυλάζεις, αδυνατίζεις. Μας το λένε πάντα μόλις γεννήσουμε. Μην ανησυχείς. Θα διαφωνήσω εγώ με κάποια πράγματα. Θα τα χάσεις τα κιλά. Πόσα κιλά έχασε επίσης. Τι λέει για τα πρότυπα που πασάρουν στις γυναίκες στα social media που είναι όλες τέλειες, χωρίς make-up, χωρίς πυράκια, χωρίς ρητίδες. Επίσης λέει και ποια είναι η γνώμη της για τις δίαιτες εξπρές, πόσο καιρό της πήρε να τα χάσει 7-10 κιλά, σε ποιο μοιάζει το παιδί και γιατί δεν κάνει και τηλεόραση που μας λείπει στο νούμερο 14. Θυμάμαι ότι την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τηλεοπτικά ήταν πριν από λίγους μήνες. Λίγους μήνες, Απρίλιο. Και είσαι η μισή Κατερίνα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η κατάσταση εδώ. Πιστεύω ότι η γυμναστική είναι ακόμα καλύτερη και από διατροφή. Και το λέω γιατί. Γιατί εγώ δεν έκανα κάτι συγκεκριμένο. Καταρχήν άρχισα να χάνω τα κιλά μόλις σταμάτησα το θυλασμό. Γιατί δεν ξέρω, αυτό που λένε ότι με το θυλασμό χάνεις είναι μύθος. Τουλάχιστον σε μένα δεν συνέβη. Αλλά πιο πολύ. Τη γυμναστική περίπου πόσα έχασες? Ξέρω εγώ, 10. 10 μέσα σε πόσο διάστημα? Τώρα λέμε από το Σεπτέμβρη. Ξέρεις, γιατί αυτό πρέπει λίγο και ο κόσμος να δίνουμε ένα σωστό μήνυμα σε αυτό. Τα εξπρες και δεν είναι καλά. Βλέπουν διάφορες, ας πούμε, εννοώ, και ξένες, Ελληνίδες, δεν έχει να κάνει οι celebrities και σου λέει, κοίτα, η άλλη βγήκε και είναι σαν να μην γέννησε. Μα δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό με τα social, δυστυχώς, μας έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Γιατί δημιουργεί και στα νέα κορίτσια που το βλέπουν και στην καθημερινή γυναίκα και γενικότερα. Κάτι πλασματικό. Σου λέει, πω πω, η άλλη είναι φοβερή, ξυπνάει και είναι no make-up και κάνει τέτοια και έχει βάλει τα πάντα όλα. Δεν είναι έτσι. Η ζωή είναι να ξυπνήσει.